37 μισό. Μια χαρά. Έλα τώρα να πάρουμε τα χάπια μας. Πάλι χάπια. Θα τα πάρω σε λίγο. Γιατί, για να μην την κάνεις όπως την άλλη φορά, όχι, θα τα πάρεις τώρα για να σε βλέπω, έλα. Μπορείς να μου πεις γιατί δεν μπορώ να σου πω ποτέ όχι. Μήπως επειδή θέλω μόνο το καλό σου. Μπράβο. Αν χρειαστείς κάτι, έχει βάρδια η Σοφία. Εσύ φεύγεις. Καιρός δεν είναι. Όμως αύριο πρωί-πρωί θα είμαστε και πάλι μαζί. Δεν γλιτώνεις από μένα. Τα λέμε μετά. Καληνύχτα, Μιχάλη. Καληνύχτα, Μαρία. Μαρία! Μαρία! Ναι. Με ζώνη. Είναι σίγουρο. Είναι ζωντανή. Πού ήρθε? Από εκεί που φεύγει πάντα. Συνηθίζει να κόβει δρόμο. Φαίνεται πως ο πιο σύντομος δρόμος δεν είναι και πιο ασφαλής. Πρώτα θα εξετάσω τα τραύματά σου. Και μετά είπα στην όμως θα σου κάνει μερικές ερωτήσεις. Εντάξει. Θέλεις μήπως να είναι κοντά σου κάποιος από τους συνάδελφους που περιμένουν να παίξω? Όχι, εντάξει. Δυσκολεύεσαι να καταπιείς, ε? Κάνε λίγο υπομονή. Μόλις τελειώσει η εξέταση θα σου δώσω παυσίπονο και μία χλαρωτικό. Πριν ξεκινήσουμε, πρέπει οπωσδήποτε να σε ρωτήσω κάτι. Χρησιμοποίησε προφυλακτικό? Όχι. Εξπερμάτωσε μέσα σου? Ναι. Και πάνω στην κοιλιά μου.
case πρώτο πράγμα. Εσύ πολλά με άλλη. Καρκιά. Ναι, ναι. Δυο μέτρα άνθρωπο φάση τη μουρμούρα των γενεκών. Γιατί εσύ δεν τη φάση. Τώρα που να ξυπνήσει το χωραίτικο, δεν θα θυμάται τίποτε. Ούτε το όνομα του θα θυμάται. Σόρωψε τα λόγια σου, Αλισαβού, γιατί ένα σε κάμω μαύρη. Γεια. Χαιρετούμε. Κλείσε τα μάτια σου. Αίγια Φούξια, Σαββατοκύριακο στις 4 και 10 το απόγευμα στον Αντένα. Ετεροχρωμία. Έχω πολύ καιρό να δω κάτι τέτοιο. Κληρονομικό χαρακτηριστικό. Ατύχημα. Όταν ήμουν μικρή μου μπήκε μια αικίδα στο μάτι και δημιούργησε συντήρωση. Πάντως έχεις πολύ όμορφα μάτια. Αυτό που θα σου δώσω τώρα είναι πώς την ώρα. Για να αποφύγουμε κάθε πιθανότητα εγκυμοσύνης. Σου έχω χορηγήσει κοκτέιλ αντιβιωτικών. Αλλά θα πρέπει σε 3 και 6 μήνες ξανά να κάνεις εξέταση για AIDS και για όλα τα άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Καθαρά για προληπτικούς λόγους. Δέχτηκε ισχυρά χτυπήματα στην αριστερή κροταφική χώρα και στην Νάθο. Μάλλον γροθιές. Επίσης έχει έντονες εκχυμώσεις στους καρπούς, στα πλευρά και στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά των μυρών. Η εκχύμωση στο λαιμό είναι πράγματι από ζώνη. Έτσι φαίνεται. Το σφίξιμο ήταν πολύ δυνατό, λέω ακόμα και... Επομένως είναι αλήθεια. Ο βιαστής με τη ζώνη ξαναχτύπησε μετά από 7 ολόκληρα χρόνια. Και εμείς έχουμε στα χέρια μας τη μοναδική γυναίκα που της επιτέθηκε και είσαι για να το πει. Περίμενε πρώτα να βγουν αποτελέσματα DNA. Μπορεί να είναι κάποιος μιμητής. 7 χρόνια συγγύηση είναι πολλά. Αυτός είναι. Είμαι σίγουρη. Στην μεριά του δρόμου ένα αυτοκίνητο σταματημένο. Τα φώτα ήταν αναμένα και λίγο πιο μπροστά ήταν ένας άντρας κοιμένος που έκανε με το ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα ότι έκανε. Πρόσεξες τι αυτοκίνητο ήταν? Ναι, ήταν ένα σημείο τύπου τζιπ. Είχε μια λακκούβα, ένα βαθούλημα στην αριστερή μεριά, στην πλευρά του συνοδικού. Στη δεξιά μεριά, στην πλευρά του συνοδικού, έτσι όπως πέρασε και... Ήταν πάρα πολύ σκοτεινό, δεν μπορούσα να δω τη μάρκα ήταν, αλλά σίγουρα ήταν ένα ενοικιασμένο αυτοκίνητο. Πώς το ξέρεις? Γιατί είδα το αυτοκόλλητο από την εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων. Μήπως πρόσεξες και την πινακίδα? Μετά τι έγινε? Σταμάτησα το αυτοκίνητό μου λίγο πιο πέρα, έσβησα τη μηχανή και κατέβηκα κάτω για να ρωτήσω αν θέλει βοήθεια. Μου είπε ότι ζαλιζόταν και του είπα να κάτσει εκεί που ήταν για να πάω να φέρω το πιεσόμετρο να του πάρω την πίεση. Και με ευχαρίστησε και γύρισα στην πορτοπαδία στο αυτοκινήτου μου για να πάρω το πιεσόμετρο που ήταν μέσα στο τσαντάκι που έχω μέσα στο αυτοκίνητο για τις πρώτες βοήθειες. Και μετά με γύρισε και μου έριξε 2 γροθιές στη μούρη και ζαλίστηκα και με έσυρε στην άκρη του δρόμου και
Με πέταξε στα χώματα και μου φύγε η μία γόμα. Και μετά έκατσε πάνω στη δουλειά μου και... και έκατσε πάνω στα γόνατά μου για να μην μπορώ να... για να μην μπορώ να κουνά το πόδι μου και... Θέλεις να κάνουμε ένα διάλειμμα? Όχι, όχι, θέλω να τελειώνω. Πήρε τη ζώνη του και την έκανε μια θηλιά και πέρασε στα χέρια μου και τα σήκωσε έτσι πάνω από το κεφάλι μου και τα κινητοποίησε κρατώντας τα με το ένα του χέρι. Τι ζώνη ήτανε, πρόσεξες? Μια απλή ζώνη με μια μεγάλη αγράφα και είχε το ίδιο χρώμα που είχαν και τα γάτια του. Μετά μου έσκησε το πουκάμισό μου και μου έσκησε το βρακί μου και άρχισα να φωνάζω και άκουσα να κατεβάζει το φερμουάρ του και προσπάθησα να φωνάξω και με χτύπησε πολύ δυνατά στο πρόσωπο και μετά με βίασε. Αυτό πότε στο έκανε? Μετά. Ξέσφιξε τα χέρια μου και πέρασε τη ζώνη στο λαιμό μου και άρχισε να τη φύγει πάρα πολύ δυνατά. Και άρχισε να τη φύγει. Και εγώ πνιγόμουν και προσπαθούσα να φωνάξω και δεν έβγαινε η φωνή μου και συνέχισε να με σφίγγει και να με σφίγγει και να με σφίγγει και... Ξαφνικά με άφησε. Βρήκα την ευκαιρία λοιπόν και τον κλώτσισα στο γενετικά του όργανο. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Αν τον έβλεπες ξανά θα τον αναγνώριζες? Δεν νομίζω να τον ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Μπορείς να τον περιγράψεις σκητσογράφο της αστυνομίας? Ναι, θα κάνω ό,τι χρειαστεί. Εγώ τη γλίτωσα, αλλά δεν νομίζω ότι θα τη γλιτώσει άλλη κοπέλα. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα υπάρξει και άλλη κοπέλα? Το βλέμμα του. Του αρέσει να σκοτώνει. Τι κοιτάς? Το σημείο δεν είναι τυχαίο. Είναι απόμακρο, σκοτεινό, δεν έχει σπίτι τριγύρω και το κυριότερο δεν περνάει κανείς τέτοια ώρα από εδώ. Άρα, αφού επέλεξε με τόση προσοχή τον τόπο, μπορεί να έκανε το ίδιο και με το θύμα. Ακριβώς. Πιστεύουμε ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος που βίασε και στραγγάλισε με ζώνη τρεις άλλες κοπέλες πριν από 7 χρόνια. Έχεις ακούσει για αυτές τις υποθέσεις? Όχι, δεν ζούσα στην Ελλάδα τότε. Παρατήρησες το τελευταίο καιρό κάτι διαφορετικό? Κάποιον να σε παρακολουθεί? Περίεργα τηλεφωνήματα? Όχι, όχι, τίποτα τέτοιο. Μας είπες ότι φεύγεις πάντα από το δρόμο που περνάει μέσα από το βουνό. Ποιος το γνωρίζει αυτό? Όλοι όσοι δουλεύω μαζί τους, δεν έχει κανένα μυστικό. Δεν νομίζω ότι είχε στόχο συγκεκριμένα εμένα. Νομίζω ότι απλώς έτυχε να είμαι εγώ εκεί. Εσύ γιατί σταμάτησες? Γιατί σταμάτησα? Για να τον βοηθήσω. Αν δεν τον έβλεπες να κάνει με το, θα σταματούσες? Όχι. Σου στείλανε τα στοιχεία από την εταιρεία νοικιάσεως? Ναι, έχουν στην κατοχή τους 123 σημεί 4x4 στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, από τα οποία εκείνο το βράδυ μόνο τα 23 ήταν νοικιασμένα. Ωραία. Θέλω τα στοιχεία αυτών που τα νοικιάσανε, για να τα συγκρίνω με το σκίτσο του υπόπτου όταν θα είναι έτοιμο. Γεια σου, μικρή. Bye.
στόμα. Στόμα λεπτό. Και το κάτω χείλος λίγο πιο παχύ. Την κοιτάω και στο πρόσωπό της βλέπω τα τρία άλλα θύματα. Ήταν η πρώτη μεγάλη υπόθεση που έλαβες μέρος. Ναι. Και στην αρχή ένιωσα πολύ τυχερή. Ευκαιρία να πιάσω ένα βιαστή, σκέφτηκα. Η αφέλεια του πρωτάρι. Και τι άλλαξε μετά? Όταν βρήκαμε και το δεύτερο θύμα, δεν ξέρω. Συνειδητοποίησα ότι αυτή η κοπέλα που κοίτονταν εκεί νεκρή είχε μια κανονική ζωή πριν τη συμβεί όλο αυτό. Φίλους, συγγενείς, ανθρώπους που την αγαπούσαν και που δεν θα την ξανάβλεπαν ποτέ γιατί εμείς δεν είχαμε κάνει καλά τη δουλειά μας. Ούτε που τον πλησιάσαμε, Αχιλλέα. Τρία θύματα και εμείς δεν βρήκαμε τίποτα. Δεν είμαστε παντοδύναμοι. Πάντα θα υπάρχουν υποθέσεις που δεν θα καταφέρουμε να λύσουμε. Δεν ξέρω αν μου αρκεί αυτό. Μόλις βγήκαν τα αποτελέσματα του DNA. Το σπέρμα είναι διαφορετικό από αυτό των τριών παλιών υποθέσεων. Ο βιαστής δεν είναι ο ίδιος. Είσαι σίγουρος? Η μέθοδος είναι πανομοιότυπη. Έκανα σύγκριση με τα δεδομένα που βρήκα στο σύστημα. Είναι δύο διαφορετικά άτομα. Άρα έχουμε να κάνουμε με μιμητή. Ας δούμε πόσο καλός είναι. Τα τρία θύματα βιάστηκαν και δολοφονήθηκαν σε απομονωμένες περιοχές της Αττικής. Όλες τους βράδυ και όλες τους μέσα σε δύο μήνες. Στην περίπτωση του δευτέρου και του τρίτου θύματος, μία δασκάλα και μία δικηγόρο, τα αυτοκίνητά τους βρέθηκαν δίπλα από τα πτώματα. Το πρώτο θύμα, μία νοικοκυρά, δέχτηκε επίθεση ενώ περπατούσε. Τι κοινό είχαν μεταξύ τους? Εκτός από την ηλικία τους, ήταν όλες γύρω στα 30 και ότι επέστρεφαν σπίτι τους, δεν βρέθηκε κάτι άλλο που να τις συνδέει. Δύο από αυτές ήταν παντρεμένες με παιδιά και μία ανήπαντρη. Δεν μοιάζουν όμως μεταξύ τους. Και βρέθηκαν σε διαφορετικές περιοχές. Ξέρουμε πώς κατάφεραν να σταματήσει τα δύο θύματα που οδηγούσαν το αυτοκίνητό τους? Όχι. Δεν είχαμε βρει ίχνη φρεναρίσματος ή κάτι άλλο που να έδειξε λογή κάτι τέτοιο. Χτες πίστεψα πως βρήκαμε το λόγο. Να κάνει τον άρρωστο. Είναι λογικό να κάνεις έτσι μια νοσοκόμα ή μια γιατρό να σταματήσει. Μια οποιαδήποτε άλλη γυναίκα όμως. Και αν απλά έτυχε οι συγκεκριμένες να σταματήσουν. Ναι, αλλά αν σταματούσε άνδρας και τον υποψιαζόταν, δεν νομίζω ότι θα το διακινδύνευε τόσο μετά από το σάλο που είχε γίνει τότε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συμφωνώ. Είμαι σίγουρη ότι τις διάλεγε από πριν. Κάτι κοινό είχαν στο δικό του το μυαλό που εμείς δεν ξέρουμε ή δεν βλέπουμε. Τι στοιχεία του δράστη βρέθηκαν στους τόπους των εγκλημάτων? Εξπερμάτωσε στην κοιλιά τους και άφησε το ίδιο αποτύπωμα παπουτσιού νούμερο 46. Τα εσόρουχα των γυναικών δεν βρέθηκαν. Πιστεύουμε ότι τα πήρε μαζί του ως λάφυρα. Η μέθοδος μοιάζει πολύ με τον τωρινό βιασμό. Βρέθηκε αποτύπωμα νούμερο 46, εξπερμάτωσε στην κοιλιά της και λείπει το εσόρουχο. Όλα αυτά όμως θα μπορούσαν να τα πάθει από τις εφημερίδες. Σωστά? Ναι. Όλα αυτά ήταν γνωστά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εκτός από τη στάση των θυμάτων. Αυτό το κρατήσαμε κρυφό για να ξεκαθαρίζουμε αμέσως τους μυθομανείς που άρχισαν να ομολογούν τα εγκλήματα. Νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με ένα μιμητή που κόλωσε. Ας μην του δώσουμε την ευκαιρία να δοκιμάσει και πάλι το θάρρος του. Σημεί 4x4 παραδόθηκε σήμερα με μια μικρή ζημιά στην πόρτα του οδηγού. Το θύμα είπε ότι το αυτοκίνητο είχε μια λακκούβα στην πόρτα. Το ξέρω, γι' αυτό πήρα να σας το πω αμέσως. Έχεις τα στοιχεία? Φυσικά. Μπορούμε να σας αναλάβουμε σε μόνιμη βάση. Συγγνώμη, προσπάθησα να το σταματήσω. Κώστας Παπαδόπουλος. Συγγνώμη, θα σας καλέσω πολύ αργότερα. Εγώ είμαι, τι συμβαίνει? Συλλαμβάνεστε για το βιασμό και την απόπειρα δολοφονίας της Μαρίας Χαρίτου. Τι είναι αυτά που λέτε, ποιος βιασμός? Κάποιο λάθος έχετε κάνει. Μάλλον εσείς αυτός που έκανε το λάθος.
Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Αλλά του μοιάζει αρκετά. Ποιος? Ο πρώτος με το λαδί μπλουζάκι. Κοίταξε τους προσεκτικά, πάρε το χρόνο σου. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Ήταν σκοτεινά, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Μια χαρά τα πήγες. Θα του κάνουμε εξέταση DNA. Θα πάρουμε δείγμα από το DNA σου. Όλο αυτό είναι μια τρέλα. Κάνετε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Καλά, εντάξει. Αυτό θα το δούμε πολύ σύντομα. Η επιστήμη, βλέπεις, δεν κάνει ποτέ λάθη. Και τους βιασμούς αυτών των γυναικών. Όλη η Ελλάδα τους θυμάται. Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί μου τις δείχνετε. Φαίνεται πως για σένα έχουν ιδιαίτερη σημασία. Τόσο πολύ τους θαύμασες λοιπόν που αποφάσισαν να τους αντιγράψεις. Δεν καταλαβαίνω τίποτα από όσα μου λέτε. Πιάσατε το λάθος άνθρωπο. Πόσες φορές πρέπει να σας το πω? Ακού. Είναι καιρός να αφήσεις το παραμύθι. Έχουμε πολλά στοιχεία εναντίον σου. Παραδέξτε λοιπόν να τελειώνουμε. Με μπερδεύετε με κάποιον άλλον. Δεν είμαι εγώ αυτός που ψάχνετε. Τι ήχος είναι αυτό? Πιάσανε το καραβί σου έξω. Δεν είναι αυτός. Το DNA του είναι διαφορετικό από αυτό του σπέρματος. Δεν μπορεί. Το αυτοκίνητο, το σκίτσο, το νούμερο του παπουτσιού, όλα ταιριάζανε. Ναι, αλλά δεν είναι αυτός. Το DNA μόλις τον απάλλαξε. Είστε ελεύθερος. Αυτό έχετε μόνο να πείτε? Με συλλάβατε για κάτι που δεν έκανα. Με εκθέσατε σε υπαλλήλους και πελάτες. Με ανακρίνατε με τις ώρες. Και τώρα έτσι απλά μου λέτε ότι είμαι ελεύθερος? Τα στοιχεία που είχαμε εναντίον σας δικαιολογούν τη διαδικασία αυτή. Ζητάμε συγγνώμη. Μπορείτε να φύγετε. Α, ναι. Δεν μου αρκεί η συγγνώμη σας. Σύντομα θα έχετε νέα από το δικηγόρο μου. Ήθελα να το μάθεις από μένα. Δεν είναι τελικά αυτός. Η εξέταση του DNA τον απέκλεισε. Εγώ φταίω. Νόμιζα ότι δεν θα ξεχνούσα ποτέ το πρόσωπό του. Πέρασες ένα απίστευτο σοκ. Μην τα βάζεις με τον εαυτό σου. Και τώρα τι θα γίνει? Θα σταματήσουν οι ερευνές? Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε αυτή την υπόθεση αν δεν το βρούμε. Αυτό το υπόσχομαι προσωπικά. Πες μου, έχεις να κοιμηθείς κάπου αυτές τις μέρες για να μην είσαι μόνη σου? Να. Σε μία φίλη. Ωραία. Θα είμαστε σε επαφή. Μην ανησυχείς. Θα τον βρούμε. Όχι. Δεν μπορεί να είναι νεκρή. Όχι. Μαριάννα. Μαριάννα.
μου λείπεις. Ελέγξαμε όλες τις περιπτώσεις 4x4 που νοικιάστηκαν εκείνο το βράδυ. Υπάρχουν άλλοι δύο που μοιάζουν με τον δράστη. Αλλά απαλλάχθηκαν μετά την εξέταση DNA. Δεν είναι περίεργο αυτό? Όχι. Γιατί μπορεί ο δράστης να έβαλε επίτηδες στο αυτοκόλλητο ενοικίασης. Και στην πραγματικότητα το αυτοκίνητο να μην ήταν νοικιασμένο. Χωρίς τον αριθμό της πινακίδας δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Και τώρα πρέπει να ελέγξουμε πάλι όλα τα στοιχεία. Και μια τρίχα που δεν της ανήκει, χωρίς ρίζα. Οπότε δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το DNA με αυτό του σπέρματος. Το μόνο που ξέρουμε για τον δράστη είναι ότι είναι ξανθός. Τίποτα καινούργιο δηλαδή? Νομίζω ότι έχουμε νέο θύμα. Μόλις μας ειδοποίησαν στην περιοχή Πεντέλης. Βρέθηκε μισόγυμνη νεκρή γυναίκα. Το σώμα της είναι στο πλάι. Το δεξί της χέρι κάτω από το κεφάλι και το δεξί της πόδι λυγισμένο. Αυτή δεν είναι η στάση που βρέθηκαν τα πτώματα σε παλιές υποθέσεις? Αυτή που κρατήθηκε κρυφή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αρχίζει να μην μ' αρέσει καθόλου αυτή η ιστορία. Ούτε εμένα. Είναι νεκρή πάνω από 24 ώρες. Ποιος τη βρήκε? Ένας άντρας που βγήκε να κάνει τζόκινγκ. Ποια είναι η πρώτη σου εκτίμηση? Οι εκδορές στο πρόσωπο, στο λαιμό και στο υπόλοιπο σώμα φαίνονται πανομοιότυπες με αυτές τη χαρή του. Σπέρμα στην κάτω αριστερή κοιλιακή χώρα. Η στάση είναι πανομοιότυπη με τη στάση παλαιότερων θυμάτων. Οπότε είτε επανεμφανίστηκε ο παλιός βιαστής αναπάντης στο μιμητή του, είτε είναι πάλι ο μιμητής που γνωρίζει περισσότερα από όσα νομίζουμε. Αυτό θα μας το πει η εξέταση DNA. Αν και εγώ πιστεύω ότι είναι ο ίδιος δράστης με αυτόν που επιτέθηκε στη χαρή του. Συμφωνώ. Γεννάται όμως ένα μεγάλο ερώτημα. Πώς το διάλογο ήξερε για τη στάση? Καμότο. Ξανασυμβαίνει το ίδιο πράγμα. Τη σκοτώνει και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να το σταματήσουμε. Τίποτα από το να περιμένουμε το επόμενο θύμα του. Θα τον βρούμε. Κανείς δεν είναι αλάθητος. Πιστεύω ότι αυτή η επίθεση έγινε σε αναπάτηση στην αποτυχία του με τη χαρή του. Δεν πέρασε ούτε μια εβδομάδα. Και όποιος βιάζεται. Κάνει λάθη. Αν έχει κάνει έστω και ένα, θα το βρούμε. Είναι το ίδιο με αυτό που βρέθηκε στη χαρή του. Άρα έχουμε να κάνουμε με τον ίδιο δράστη. Για το νέο θύμα τι ξέρουμε? Είχε κάποιο κοινό με τη χαρή του? Όχι τίποτα μέχρι στιγμής. Κατερίνα Μίχου, 31 ετών, σερβιτόρα, επέστρεφε από τη δουλειά. Ανήπαντρη, ζούσα με την οικογένειά της. Από τη σύγκριση στοιχείων, τι προέκυψε? Και οι δύο κοπέλες ορθοκοπήθηκαν στο πρόσωπο και είχαν τραύματα σε όλο τους το σώμα. Βιάστηκαν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Γεγονός που δείχνει ότι ο δράστης έδρασε με την ίδια μέθοδο και στο δεύτερο θύμα.
Δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο γιατί σταμάτησε το αυτοκίνητο εκεί. Ίσως να χρησιμοποίησε το παλιό κόλπο. Ίσως να έκανε τον άρρωστο. Ίσως. Πάντως και εδώ έλειπε το ισόρουχο και στα ρούχα της δεν βρέθηκε τίποτα άλλο εκτός από το σπέρμα του. Πολύ απλά. Δεν έχουμε τίποτα καινούριο στα χέρια μας. Κι όμως έχουμε. Ο τύπος ήξερε για τη στάση των παλιών θυμάτων. Εδώ είναι το κλειδί της υπόθεσης. Και μόνο δύο εξηγήσεις μπορεί να υπάρχουν. Διαρροή πληροφορίας. Πάντα υπάρχει πιθανότητα διαρροής. Σε συνάδελφο, σε συγγενή, σε φίλο, σε μέλος της οικογένειας. Αν όχι από τους αστυνομικούς και τους ιατροδικαστές, μπορεί από τους πολίτες που βρήκαν τα θύματα. Ή από τα πληρώματα των ασθενοφόρων που τα μετέφεραν. Άρα αδύνατο να εντοπιστεί από πού έγινε. Αν έγινε. Και η δεύτερη εξήγηση. Ο μιμητής να ήξερε το δράστη των παλιών φόνων. Αν αυτό είναι αλήθεια, μπορεί να διαλέγει τα θύματα του με το ίδιο ακριβώς κριτήριο. Εμείς δεν μπορέσαμε να βρούμε κάτι κοινό μεταξύ τους. Ίσως η Μαρία Χάρη του μπορεί. Μα μου δείξατε ήδη τις φωτογραφίες των άλλων θυμάτων, δεν τις γνωρίζω. Θέλουμε τώρα να κοιτάξεις πολύ προσεκτικά τους τόπους των εγκλημάτων. Αν κάτι σου είναι γνωστό, κοινό, με σένα, οτιδήποτε. Εντάξει. Κάτι που εμάς μας διαφεύγει. Σε παρακαλώ, δες και τις υπόλοιπες. Και φέρνει συγκεκριμένες μάρκες παπουτσιών κατά την αποκλειστικότητα από την Ιταλία. Αφού είναι συγκεκριμένες μάρκες, γιατί δεν βρέθηκε εκείνο το στοιχείο από τις παλιές υποθέσεις. Γιατί μόνο μία από τις τρεις, η δικηγόρος φορούσε τέτοια μάρκα. Διαφορετική μένα από το τελευταίο θύματος, αλλά και πάλι από αυτές που δεν βρίσκει σε κανένα άλλο κατάστημα εκτός από αυτό. Σκεφτήκαμε ότι και οι άλλες δύο είναι πελάτες του συγκεκριμένου μαγαζιού. Το επιβεβαιώσανε και οι οικογένειές τους. Ψάξτε το κι άλλο. Θύμισε κάτι. Τι σκέφτεσαι? Όλα και τίποτα. Δεν ξέρω πια τι να σκεφτώ με αυτή την υπόθεση. Πέφτουμε από το ένα διέξοδο στο άλλο. Τι έγινε, Μελίνα? Τι είναι αυτό το φοβερό που ανακάλυψες? Από τη στιγμή που μου είπες ότι οι δύο δράστες γνωρίζονται κατά κάποιο τρόπο και ότι τα δύο θύματα σχετίζονται μεταξύ τους, αποφάσισα να μελετήσω πιο αναλυτικά τα πορίσματα της νεκροψίας των προηγούμενων υποθέσεων. Μήπως και βρω κάποιο κοινό στοιχείο που μπορεί να μας έχει διαφύγει. Βρήκες κάτι? Και στις τρεις περιπτώσεις, ο δράστης εξπερμάτωσε στην κάτω αριστερή κοιλιακή χώρα. Όπως ακριβώς και ο μιμητής. Και πού είναι το παράξενο? Ο μιμητής τον μιμήθηκε. Για σκέψτε το λίγο. Στο ίδιο ακριβώς σημείο. Και γιατί όχι στην κάτω δεξιά κοιλιακή χώρα? Τέτοια ακρίβεια είναι πολύ περίεργη ακόμα και για τον ίδιο δράστη, πόσο μάλλον για δύο διαφορετικούς. Τότε λοιπόν θυμήθηκα ότι η Χαρή του μας είχε πει ότι ο δράστης εξπερμάτωσε και στον κόλπο της. Όταν όμως εγώ κοίταξα το κολπικό της δείγμα, δεν βρήκα καθόλου σπερματοζωάρια. Και έτσι υπέθεσα ότι πάνω στην ταραχή της θα είχε κάνει λάθος. Και μετά άλλαξε γνώμη. Ξέρω. Για κάποιο λόγο τα λόγια της γύριζαν συνέχεια στο μυαλό μου. Εξπερμάτωσε μέσα σου. Πάνω στην κοιλιά μου. Μια γυναίκα πολύ δύσκολα κάνει λάθος για κάτι τέτοιο.
Έτσι λοιπόν αποφάσισα να πάρω κολπικό δείγμα και από τη Μίχου. Και έστειλα και τα δύο δείγματα σε ένα φίλο μου που έχει ανδρολογική κλινική και ειδικεύεται στην ανάλυση σπέρματος. Εδώ έχω τα αποτελέσματα. Αυτό που βλέπεις αριστερά είναι το κολπικό δείγμα της Μίχου. Και αυτό που βλέπεις δεξιά είναι το δείγμα από την κοιλιά της. Η ανάλυση έδειξε ότι είναι και τα δύο σπέρματα. Το ένα χωρίς καθόλου σπερματοζωάρια και το άλλο φυσιολογικό. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και στην περίπτωση της Χαρίτου. Δεν καταλαβαίνω. Τι σημαίνει αυτό? Κανονικά αυτό θα σήμαινε ότι τις βίασαν δύο διαφορετικοί άνδρες. Ένας με πρόβλημα αζωοσπερμίας και ο άλλος φυσιολογικός. Για τη Χαρίτου είμαστε σίγουροι ότι τη βίασε μόνο ένας. Ακριβώς. Άρα. Άρα ο δράστης ήταν στήρος και χρησιμοποίησε το σπέρμα κάποιου άλλου. Τότε μπορεί να μην έχουμε δύο διαφορετικούς δράστες. Αλλά έναν και για τις πέντε επιθέσεις. Πώς το κάνω όμως? Το σκέφτηκα αρκετά. Θα μπορούσε να έχει το σπέρμα σε ένα ειδικό σακουλάκι πάνω του και να το αδειάζει κατ' επιλογήν. Αυτό θα εξηγούσε και για ποιο λόγο η εξπερμάτωση γίνεται πάντα στο ίδιο ακριβώς σημείο. Και πού βρίσκεις το σπέρμα κάποιου άλλου? Συγκρούρε. Εκεί βρίσκεις ό,τι θέλεις. Τα σπερματοζωάρια δεν ζουν πολλές ώρες εκτός σώματος. Και στην περίπτωση της Χαρίτου βρήκα μερικά ζωντανά. Αυτό σημαίνει ότι είχε προμηθευτεί το σπέρμα λίγες ώρες πριν από την επίθεση. Και άρα η ύποπτη που απάλλαξε το DNA μπορεί να μην είναι και τόσο αθώη τελικά. Πριν από 7 χρόνια, όταν άρχισαν οι πρώτοι φόνοι, ο Παπαδόπουλος μόλις είχε χωρίσει από την πρώτη του γυναίκα. Και τώρα, σε ένα μήνα, παντρεύεται πάλι. Δύο γεγονότα που φέρνουν άγχος οποιοδήποτε άντρα, πόσο μάλλον όταν είναι στήρος. Δεν μπορεί να έκανε τόσο λάθος η Μαρία. Το χρώμα του αυτοκινήτου, το βαθύλωμα στην πόρτα του συνοδηγού, το σκίτσο του, όλα ταιριάζουν. Επλέον το κατάστημα παπουτσιών είναι κοντά στα γραφεία της εταιρείας του. Αυτός είναι, παιδιά. Ναι, αλλά αυτό δεν αρκεί για να καταδικαστεί. Υπάρχει τρίχα που βρέθηκε στα ρούχα της Χαρίτου. Γιατί δεν παίρνουμε εισαγγελική εντολή να συγκρίνουμε το δείκτη διάθλασής της με μία δικιά του? Γιατί αν δεν ανήκει σε αυτόν, θα την γλιτώσει για δεύτερη φορά. Όπως και να έχει όμως, αυτό θα τον ενοχοποιούσε για τις πρόσφατες υποθέσεις, όχι για τις παλιές. Πριν κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση εναντίον του, πρέπει να έχουμε περισσότερα στοιχεία. Ας κάνουμε μια βόλτα από τη Σιγρού. Μπορεί να είμαστε τυχεροί. Τις επιθέσεις. Δεν σχετίζεται με τους παλιούς φόνους. Μπορεί να ισχυριστεί ότι τους μιμήθηκε. Μπορεί όμως και όχι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της σύγκρισης της τρίχας που βρέθηκε πάνω στη Χαρίτου με δείγμα από τα δικά στα μαλλιά. Ταύτιση. Για πάνω από 10 χρόνια έχεις παλιά σου μια ανδρολογική κλινική. Υποθέτω από εκεί θα έμαθες πώς να συντηρείς το σπέρμα. Αυτό που βρέθηκε πάνω στη Χαρίτου και στη Μίχου ανήκουν στο Γιώργο Παλιούρα. Ή αλλιώς Μίνα, όπως είναι γνωστό στην πιάτσα. Πριν από λίγο σε αναγνώρισε και κατέθεσε ένορκο ότι αγόρασε το σπέρμα του τη συγκεκριμένη ημερομηνία που έγιναν οι επιθέσεις. Κάτι ανάλογο έκανες και με κάποιον άλλον πριν από 7 χρόνια, έτσι δεν είναι? Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που έμαθες ότι είσαι στήρος. Γι' αυτό το λόγο δεν σε παράτησε τότε η γυναίκα σου. Και εσύ βρήκες τρεις αθώες γυναίκες που δεν σου έφταιγαν σε τίποτα, τις βίασες και τις σκότωσες. Και τώρα έκανες το ίδιο. Μήπως γιατί δεν έχεις τα κότσια να πεις τη μέλουσα γυναίκα σου ότι είσαι στήρος και αυτή κάνει σχέδια για νέα παιδιά? Σε έκανε να νιώσεις πολύ άντρας αυτό. Μήπως θες να δοκιμάσεις? Δεν νομίζω ότι θα μπορούσες. Το θες κι εσύ όπως αυτές? Δεν ήταν αθώες, το ήθελαν και οι πέντε. Δίνονται σεξι, φοράν αυτές τις γόβες, σε προκαλούν, το παίζουν ανυπεράσπιστες. Και όταν δεν τους δώσεις αυτό που θέλουν, σε ποδοπατάνε. Έτσι κι εγώ τους έδωσα ακριβώς αυτό που ήθελαν. Πώς τις έκανες να σταματάνε με τα μάξι τους? Αυτό ήταν το παιχνίδι μας.
Τις παρακολουθούσα και τις μάθαινα καλά. Αυτό δεν θέλουν οι γυναίκες. Να τις γνωρίζουμε καλά. Τη δικηγόρο και τη σερβιτόρα τους έκανα σήμα με τα φώτα. Τους είπα ότι χάθηκα και ζήτησα να με καθοδηγήσουν. Μόλις έφτασα στο σημείο που ήθελα, σταμάτησα. Όταν είδαν ότι δεν τις ακολουθώ πια, έκαναν το ίδιο, γιατί νόμιζαν ότι έπαθα κάτι. Α, τη δασκάλα. Τη σταμάτησα βάζοντας ένα χτυπημένο σκυλί στο δρόμο. Ήταν φιλόζωη. Και όσο για την νοσοκόμα, αυτή σταμάτησε για να δει αν είμαι καλά. Χρησιμοποίησες εναντίον τους την καλοσύνη τους. Αρρωστημένο. Και γιατί δεν τελείωσες με τη χαρή του? Και δεν τη σκότωσες? Μου θύμισε κάποια. Σαν ευλογία το βλέπω. Υπήρχε λόγος. Σένα, φιλενάδα. Ένας λιγότερος. Τι έδειξε η μικροτομή? Οξία δηλητηρίαση με κυανιακό κάλιο. Η δόση ήταν πολύ μεγάλη, παραπάνω από αρκετή για να είναι θανατηφόρα. Το περιεχόμενο του στομαχιού? Δεν είχε φάει τίποτα. Είχε πιει όμως. Βρέθηκα τα αποτυπώματά σου τόσο που καλέσει στο σούπερ μάρκετ. Σας είπα. Όταν τα παραδίδω, τους βοηθάω και να τα μεταφέρω. Ας τα φτάρε. Λοιπόν, υπάρχει κίνητρο. Η διαθήκη ορίζει τον πατέρα διαχειριστή της περιουσίας μέχρι ο γιος να γίνει 25. Φαίνεται πως δεν μπορούσε να περιμένει άλλα 8 χρόνια. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Ο Μητρόπουλος δεν ήταν ο πραγματικός του πατέρας.